Κύριε Θεοδωράκη, έχετε το λόγο με την άνεσή σας. Προφανώς η σύστασή σας αφορά κυρίως τον Πρωθυπουργό που διπλασίασε το χρόνο. Πάω λοιπόν. Εντάξει, χρήσιμες είναι οι συζητήσεις σας. Εντάξει, κρίσιμα, αλλά μπορούμε να τα λέμε και στον χρόνο που έχουμε προσδιορίσει. Τέλος πάντων, αναφέρεστε συχνά, κύριε Τσίπρα, τις τελευταίες εβδομάδες στα fake news. Το κάνετε μεθοδικά, το κάνετε εσείς, το κάνουν οι συνεργάτες σας, το κάνουν οι υπουργοί, το κάνουν κάποιοι βουλευτές. Προφανώς κάποιοι επικοινωνιολόγοι, κάποιοι διαφημιστές σας έχουν συστήσει να το κάνετε. Όμως, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε στη χώρα μας το 2014 για να χαρακτηρίσει τις ειδήσεις που εσείς διαδίδατε για τους αντιπάλους σας. Θα έλεγα λοιπόν να μην μιλάτε τόσο συχνά για τα fake news, εκτός αν είναι μια πίκρα, δικαιολογημένη θα έλεγα, ότι αυτονομήθηκε το τέρας που εσείς εκθρέψατε, εσείς και η σύμμαχή σας στην κυβέρνηση, η ΑΝΕΛ. Δεν είναι παρόντος να σημειώσω... Κύριε Κουίκ, θα σας παρακαλούσα να μην παρεβαίνετε. Παρακαλώ πολύ, ησυχία. Και να μην προκαλείτε με χαρακτηρισμούς. Παρακαλώ. Μπορώ να σας επιστρέψω στο πολλαπλάσιο. Και τουλάχιστον όχι από τα υπουργικά έδρανα αυτή τη στιγμή. Α, αρχίσαμε τα έξω. Το έχω ακούσει και από τη Χρυσή Αυγή αυτό. Θα μου τα πείτε κι εσείς τώρα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν απλώς ότι το θέμα των fake news που έχει πληγώσει πολύ την πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία χρόνια είναι μια υπόθεση η οποία ξεκινάει από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και θα πρέπει, εάν θέλετε να συζητήσουμε επί αυτού, πραγματικά να κάνετε την αυτοκριτική σας σε μια ολόκληρη περίοδο που τα είχατε χρησιμοποιήσει για να πολεμήσετε τους αντιπάλους σας. Τώρα, ας πάμε στα αμερικάνικα. Υπερασπίζεστε, κύριε Τσίπρα, τον κύριο Τραμπ, επειδή είπε ότι έχει σκέψεις για το χρέος. Και φτάσατε στο σημείο να διεκδικείτε και τα εύσημα γιατί στη ΔΕΘ θα είναι τιμόμενη χώρα η Αμερική, κάτι που έχει αποφασιστεί εδώ και δύο χρόνια, που το γνωρίζουμε εδώ και δύο χρόνια. Και ήταν μια απόφαση της διοίκησης εκεί, μετά την Κίνα, μετά τους Ρώσους, να έρθουν και οι Αμερικανοί. Δηλαδή, λίγο ακόμα και θα μας λέγατε ότι η επίσκεψή σας στην Αμερική κινητοποίησε και τους Αμερικανούς τουρίστες να έρχονται στη χώρα μας. Σας άκουσα και είπατε και τώρα ότι μιλήσατε για επενδύσεις. Πράγμα χρήσιμο. Σας άκουσα λοιπόν να λέτε στον κύριο Τραμπ, ο οποίος μάθαμε ότι ενδιαφερόταν και για το ελληνικό, ότι πάει το ελληνικό πια, ξεκίνησε. Σε ποια χώρα ξεκίνησε το ελληνικό, κύριε Τσίπρα? Σε ποια χώρα ξεκίνησαν οι επενδύσεις που λέτε ότι ξεκίνησαν? Γιατί στη δική μας χώρα οι επενδύσεις ξεκινάνε στα χαρτιά, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα καθόλου δουλειές. Οι επενδύσεις δεν είναι η αποφάση της Βουλής. Επενδύσεις πρέπει να είναι τα μηχανήματα που θα δουλεύουν, οι δουλειές που θα αυξάνονται. Και στη δική μας χώρα, επιμένω, αυτές οι επενδύσεις είναι ακόμα στα χαρτιά. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα της άμυνας. Προφανώς στους μεγάλους τίτλους συμφωνούμε και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι και η εξωματική αντιπολίτευση και εμείς και εσείς για αυτά που λέμε για την ειρήνη, για την ασφάλεια στην περιοχή, για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Όμως δεν υπάρχουν και δεν υπήρξαν, παρά τα στοιχεία που αναφέρατε και που δεν μας ήταν γνωστά βέβαια και πρέπει να το είχατε κάνει πριν το ταξίδι σας στην Αμερική, αλλά παρόλα αυτά δεν απαντήσατε στα σημαντικά ερωτήματα που έχει κοινή γνώμη στην υπόθεση. Ποιο είναι το σχέδιό σας για την άμυνα και ποιος το αποφασίζει και γιατί η σούδα σε αυτό το σχέδιο φαίνεται ως μία μικρή υποσημείωση. Νομίζω ότι η τοποθέτησή σας και σήμερα που λέει ότι δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε ή τέλος πάντων να προβληματιστούμε ή τέλος πάντων να δούμε τι γίνεται με τη σούδα, ότι δεν είναι του παρόντος, νομίζω ότι είναι μια επιζήμια εθνικά θέση. Η σούδα είναι το μεγάλο μας χαρτί. Σε μια περίοδο ειδικά που η Αμερική δυσκολεύεται στην περιοχή, που υπάρχουν εκρήξεις στην περιοχή, θα πρέπει με βάση τη σούδα να εξασφαλίσουμε την άμυνα της χώρας, οικονομικά ανταλλάγματα για την κοινωνία και μια ισχυρότερη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Σας ευχαριστώ.